τρέλεις τώρα ο Θανούλης μας. Να ακούσουμε το νέο του σουξέ. Ποια να συγκριθεί μαζί σου. Φυσικά υπογραφή Φίβο. Σε βρίσκουμε στο στούντιο ηχογράφησης, έτσι. Με για βρήκατε. Το φοβερό και καταπληκτικό τραγούδι που είναι στο τηλεοπτικό σποτ και έχει γίνει ήδη hit, πια να σε κρυφτεί μαζί σου. Έτσι ακριβώς. Τα είπα καλά. Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Η μέρα εκείνη που σε πρώτο είδα, όλα τα άκουσα και όλα τα είδα. Τι τέλειο τραγούδι είναι αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα και να σου πω και την αλήθεια, ίσως και περισσότερα χαρούμενος από κάποια άλλα τραγούδια που κάναμε τελευταία. Όχι μόνο γιατί πραγματικά μου άρεσε το τραγούδι, γιατί πάντα τα τραγούδια που κάνεις στο στούντιο σίγουρα σου αρέσουν για να τα κάνεις, τα συνηθίζεις, ξέρεις. Είναι φυσιολογικό γιατί το πλάθεις το τραγούδι. Αλλά γιατί ήδη, ενώ είναι η πρώτη μέρα κυκλοφορίας του τραγουδιού, οι αντιδράσεις και όλα τα σχόλια είναι εκπληκτικά καλά. Δηλαδή, χτυπάω και ξύλο, δεν έχουμε ξύλο εδώ πέρα κοντά. Να συνεχιστούν και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα τραγούδι το οποίο φέτος το καλοκαίρι θα ακουστεί πάρα πολύ και ο κόσμος θα διασκεδάσει με αυτό. Δεν είναι τυχαίο γιατί υπάρχει και υπογραφή του Φίβου, έτσι. Καλά. Οπότε είναι και εγγύηση. Αυτό θεωρείται δεδομένο στη συνεργασία μας, τουλάχιστον αυτή που έχω εγώ με το Φίβο. Τα τελευταία χρόνια είναι στίχη μουσική και το συγκεκριμένο τραγούδι του Φίβου. Όταν σε φώναξε ο Φίβος και σου είπε έλα να ακούσεις το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση? Από την αρχή μου άρεσε. Γιατί έχω πει στο παρελθόν ότι υπήρχαν κάποια τραγούδια, όχι που δεν μου άρεσαν, αλλά που στην αρχή τα άκουσα και λίγο είπα μήπως ναι, να μην αλλάξουμε κάτι. Ξέρεις, υπήρχαν τέτοιες ενστάσεις. Από την αρχή όμως όταν άκουσα αυτό το τραγούδι και η μελωδία του αλλά και ο στίχος, νομίζω το ρεφρέν του είναι καταπληκτικό αν σκεφτείς ότι. Όλες ιδιαίτερα οι γυναίκες, γιατί λέει ποια να συγκριθεί μαζί σου, δεν λέει ποιος. Μα κάνεις όλες μαζί γυναίκες, θα φωνόμαστε τέλεια. Θα θέλανε να ακούσουν αυτό το στίχο. Με κάνε τη ζωή μου όλη να αλλάξω, χωρίς εσένα δεν μπορώ να υπάρξω. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το διαφημιστικό σποτ βλέπουμε και το πολύ επιτυχημένο τρίδημο. Χαϊκάλης, ναι. Μπουλάς, Φιλιππίδης. Ναι, έτσι όπως προέκυψε τελικά ο συνδυασμός του τραγουδιού με τη διαφήμιση της μπύρας και με την παρέα των 50-50 που έχουν ένα χαρακτηριστικό έτσι χιούμορ και έχουν μεγάλη πέραση στο κοινό, νομίζω ότι έχει βγει μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση και η χημεία όλων των στοιχείων, όπως σου είπα, και του τραγουδιού και της διαφημιστικής και των συντελεστών του 50-50, νομίζω ότι έχουν βγάλει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και εκεί. Για το μυαλό μου είσαι μόνη σκέψη, όλα τα άλλα τα έχεις ανατρέψει. Τραγούδησες τη γυναίκα σου? Όταν βγήκε το τραγούδι, ναι, γιατί πιο πριν δεν το ήξερε, αλλά όταν το άκουσε. Τι ωραία. Το άκουσε. Ήταν κομμένο και ραμμένο για σένα αυτό το τραγούδι. Έτσι ακριβώς. Νομίζω μπορεί να θέλει και ο Φίβος να το πει στη γυναίκα του, για παράδειγμα, και να βρει και εμένα σαν μέσο. Πώς θα το πούμε αυτό το καλοκαίρι?